Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέρα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Σήμερα όπως βλέπετε στον τίτλο σας έχω φτιάξει ένα βίντεο με 4 υγιεινά πρωινά. Και όπως είδατε επίσης σας έχω βάλει και ένα fail. Θα μου πεις καλά και γιατί το έβαλες? Γιατί πολύ απλά κι εσείς αν το ψάξετε στο Pinterest είναι fail και θα το δείτε στο βίντεο. Θα σας πω ότι όλα τα πρωινά τα είδα από το Pinterest, εκεί εμπνεύστηκα. Και σήμερα λοιπόν θα δούμε ένα γαλλικό toast, θα δείτε πρωινό pancakes με γιαούρτι, θα δείτε τσόκο κεκάκια τα οποία δεν θα σας πω κάτι άλλο. Και τέταρτο θα δείτε ένα apple cinnamon oatmeal. Έχει βρώμη, έχει κανελίτσα και θα τα δείτε όλα αυτά. Οπότε αν σας αρέσουν τα υγιεινά πρωινά, πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά πάμε να κάνουμε το πρώτο μας πρωινό. Είναι ένα γαλλικό toast, το οποίο όπως βλέπετε έχω φετούλες, κόψη μπανανούλα και θα χρησιμοποιήσουμε σαν πρώτο βήμα φίστικο βούτυρο. Αλείφουμε τις φέτες με φίστικο βούτυρο. Αφού άλυψα τις φέτες μου με φυστικό βούτυρο, θα βάλω μπανανίτσα εδώ. Και αφού έβαλα και τις μπανανούλες, τώρα σκεπάζω ουσιαστικά το toast. Και τώρα θα φτιάξω το μείγμα μου για να το βουτήξω μέσα. Και σε ένα λοιπόν μπολάκι θα ρίξω γάλα. Κάτι. Μία βανίλια, κανελίτσα και ένα αυγό. Όλα αυτά τα ανακατεύω. Έχω ανάψει τη φωτιά μου. Θα βάλω λάδι καρύδας για να το κάνουμε λίγο πιο υγιεινό. Και αφού έχει λιώσει ουσιαστικά, παίρνουμε το στάκι και αρχίζουμε και το βουτάμε στο μείγμα μας. Και κατευθείαν το βάζουμε στο τηγανάκι μας. Επαναλαμβάνω τη διαδικασία και για το δεύτερο το τοστάκι μου, εδώ. Το έκοψα κιόλας γιατί ήταν πολύ μεγάλες οι φέτες, οπότε να υπάρχει μια διευκόλυνση. Βουτάω καλά, 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 να ρουφήξει όσο πιο πολύ από το μείγμα γίνεται. Το τηγάνι έχει πάρει φωτιά, ειλικρινά. Έχω βάλει εδώ μεταξύ, έχω ανανεώσει και το λαδάκι μου. Και η τελευταία πινελιά είναι το μελάκι μου, το βάζω. Έχω βάλει και διάφορα φρούτα του δάσους όπως βλέπετε, κάποια κράνα, κάποια μούρα, είχε και φραουλίτσα εδώ πέρα. Το πρωινό μας, το νούμερο 1, είναι έτοιμο γαλλικό τοστάκι. Και τώρα η ουρανία όπως βλέπετε έχει πάρει θέση να δοκιμάσει το French toast, το γαλλικό τοστάκι με φυστικό βούτυρο. Και ουσιαστικά είναι μια αυγοφέτα, αλλά έχει φυστικό βούτυρο μέσα και μπανάνα. Ωραία είναι! Πώς είναι, είναι γευστικότατο, είναι και υγιεινό μπορώ να σου πω, φιλενάδα. Έχει ουσιαστικά ψηθεί, τηγανιστεί με λάδι καρύδας. Τέλειο είναι. Τέλειο είναι. Τέλειο και υγιεινά και μπανανούλα. Είναι πολύ γευστικό. Είναι πάρα πολύ πλούσιο νομίζω σε γεύση, γιατί και εγώ το δοκίμασα. Πω πω τσιμπούσκια! Πάμε και στο δεύτερο πρωινό. Λοιπόν, θα φτιάξουμε pancakes με γιαούρτι. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε ένα μπολ για να βάλουμε όλα τα υλικά μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μισό φλιτζάνι βρώμη και λίγο παραπάνω. Θέλουμε 3 αυγά.
Θέλουμε δύο μπανάνες, τις οποίες θα τις λιώσω εγώ τώρα. Αφού έλειωσα την μπανάνα, θα τη βάλω και στο μείγμα μου. Στη συνέχεια θα βάλω γιαουρτάκι, 200 γραμμάρια. Στη συνέχεια θα βάλω λίγο baking powder, ώστε να φουσκώσουν τα pancake μας. Θα βάλω σταγόνες σοκολάτες, για να δώσει λίγο έτσι τη σοκολατένια τη γεύση. Και στο τέλος θα προσθέσω και λίγο κανέλα. Και τώρα όλα αυτά τα ανακατεύω μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα για να αρχίσω να τα βάζω στο τηγανάκι μου να γίνονται pancakes. Και έχω λιώσει πιτά μου, παίρνω αυτήν εδώ πέρα την κουτάλα και βάζω κουταλίτσα ώστε να κάνουμε το pancake μας το πρώτο. Pancakes μου με γιαούρτι είναι έτοιμα. Ναι, okay, το καταλαβαίνω, αυτό μου κάηκε. Λοιπόν, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνταγή, γιατί προφανώς δεν ξέρω τώρα τι φταίει. Φταίει η βρώμη που δεν έχω βάλει αλεύρι να το σκληρύνει πιο πολύ το μείγμα. Πάντως διαλύονται εύκολα και είναι λίγο ταλαιπώρια. Πάμε όμως τώρα να το δοκιμάσουμε. Το γνωστό μας πλέον μοντέλο τα δοκιμάζει όλα και σαρώνει. Λοιπόν, ας την μπανάνα. Την μπανάνα την ξέρουμε. Για δοκίμασε. Ωραία είναι η μπανάνα. Ωραία είναι. Ωραία. Απλά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο να το φτιάξω, γιατί λιώνω μετά πάντα. Και αυτό θα το κάνω κάθε μέρα. Ναι, ναι. Και πάμε λοιπόν και στο τρίτο πρωινό. Σήμερα σας έχω κάτι πιο σοκολατένιο. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Αρχικά έχω λιώσει εδώ πέρα μία μπανανούλα. Θα ρίξουμε το αυγό, θα χρειαστούμε ένα αυγουλάκι, θα χρειαστούμε έπειτα μία κουταλιά της σούπας φίστικο βούτυρο, θα χρειαστούμε μία βανιλιά, δύο κουταλιές της σούπας γιαούρτι, μισό baking powder, και λίγο ακόμα για να φουσκώσει, και στο τέλος για να το κάνουμε πιο σοκολατένιο θα προσθέσω και μία κουταλιά της σούπας κακάο. Και όλα αυτά τα ανακατεύω ώστε να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Και αφού τώρα ομοιομορφήθηκε, καλά δεν το είπα, ναι. Ομοιομορφήθηκε το μείγμα μας. Θα έχω λαδώσει εδώ πέρα ήδη τις σιλικονούχες φορμίτσες μου. Τις έχω λαδώσει καλά όπως βλέπετε, γιατί την προηγούμενη φορά που έκανα και κάκι και ξέχασα τη μία φόρμα, να σου πω την αλήθεια ότι τυραννίστηκα να τις βάλω. Οπότε όπως βλέπεις γεμίζω τις φορμούλες μου. Και αφού έβαλα το μείγμα στις φορμούλες μου, πήρα και σταγόνες σοκολάτας και έβαλα από πάνω, οπότε τώρα θα το βάλω στο φούρνο στους 180 για 10 λεπτά μόνο. Και τα υγιεινά σοκολόβερ και κακιά είναι έτοιμα. Είναι κακιάκια τα οποία δεν έχουν καθόλου ζάχαρη. Τη μόνη γλυκάδα ουσιαστικά την παίρνεις από την μπανάνα. Δεν το έχω ξανακάνει, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Οπότε θα πρέπει τώρα να φωνάξουμε τον ειδικό για να τα δοκιμάσει. Και το κορίτσι μας βγήκε και από το μπάνιο και σου έχουμε και έτοιμο πρωινό. Δηλαδή τι άλλο θέλεις? Πιο πολλά δεν είχες να κάνεις. Ρε παιδάκι μου, δοκίμασε τώρα να δούμε τι γίνεται. Καλούτσικο. Ναι. Πικρό. Ναι, δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Το καταλαβαίνω. Δεν παίρνει γεύση από την μπανάνα. Το κακάο είναι πικρό αν έχεις βάλει κακάο. Έβαλα κακάο και έβαλα και σταγόνες σοκολάτες μαύρη. Αλλά έτσι έλεγε η συνταγή, γιατί είναι healthy.
Κάτσε με τα χέρια. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα κεκάκια, μαμά. Ήθελα και εσύ να τα δοκιμάσεις. Για πάμε. Έλα, δάγκωσέ το. Δεν. Δεν τρέπεσαι λίγο. Πώς να ξαναδοκίμαζες λίγο, μπας και αλλάζει λίγο το θέμα. Το δοκιμάζει. Δεν έχω ξαναφάει κάτι χειρότερο στη ζωή μου. Βασικά, πιστεύω ότι αν θες να δηλητηριάσεις κάποιον, μπορείς να του τα φέρεις έτσι πακέτο. Να τα κάνεις και μια ωραία συσκευασία, γιατί πεις πάρε τα άνθρωπα, μου και φάτα. Παιδιά, εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τρως και μου θιάζει όλο το στόμα σου. Απέσιο. Και εγώ δεν το ήξερα. Και εγώ τη συνταγή τη βρήκα από το Pinterest. Δεν πειράζει, πάμε στο επόμενο. Και ύστερα από την αποτυχία του τρίτου πρωινού, πάμε στο τέταρτο. Ελπίζω, παιδιά, να είναι καλό. Λοιπόν, θα βάλουμε λάδι καρύδας. Έχω ανάψει ήδη τη φωτιά μου. Ωραία. Περιμένουμε τώρα να λιώσει το λάδι μας. Γιατί είναι, όπως βλέπετε, σε στερεή μορφή. Οπότε, αφού τώρα έχει γίνει ήδη γρή, έχω κόψει μιλαράκια. Θα τα βάλω μέσα. Στο μεταξύ το λάδι καρύδας μόνο σκοβολάει. Θα βάλουμε κανελίτσα. Θα βάλουμε καρυδάκια. Θα βάλουμε βρώμη. Και σαν τελευταίο υλικό, βασικά προτελευταίο υλικό, θα βάλουμε το γάλα μας. Μέχρι να στα σκεπάσει όλα τα υλικά και στο τέλος θα βάλουμε μέλι. Οπότε βάζουμε και το μέλι μας και περιμένουμε να πάρει βράση, να γίνει ουσιαστικά ένας χυλός. Και αφού είμαστε ok με το μείγμα, θα διάσω αυτό που έφτιαξα σε ένα μπολάκι. Αυτό το πρωινό είναι πανεύκολο, ελπίζω να έχει και γεύση. Για να το διακοσμήσω περισσότερο θα βάλω καρυδάκια. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ρόδι. Του ταιριάζει πάρα πάρα πολύ. Ωραία λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε. Το μοντέλο μας ξαναήρθε. Φέρ' το λίγο πιο πάνω. Ωραία, το μοντέλο μας ξαναήρθε. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Έχει χυλώσει από ό,τι βλέπω κιόλας. Καλό. Ωραίο. Επιτέλους. Ωραίο. Πρόσχε μη καείς μόνο. Τέλειο. Μυρίζει καλά. Κανέλα. Τέλεια. Ωραία. Τέλειο. Είναι και το μελάκι τώρα που του δίνει την γλυκάδα και το καρυδάκι. Τέλειο, τέλειο. Αυτά ήταν τα υγιεινά πρωινά. Αυτή ήταν και η αποτυχία. Οπότε, αν σας άρεσε, κάντε like. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να με ακολουθείτε στα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper φιλάκια πολλά.